βρισκόμαστε μπροστά από την Τάσκας, μεγάλη εταιρεία εξυπηρέτησης πελατών, όπου την 3η 2 Μαΐου πραγματοποιήθηκε και διοικητική απόλυση εργαζόμενης, η οποία πρωτοστατούσε στον χώρο δουλειάς της για καλύτερες συνθήκες εργασίας, έχοντας συμμετέχει και στις απεργίες του Μάρτη για το έγκλημα στα Τέμπη, αλλά και στην πρωτομαγιάτικη απεργία, καθώς στο συγκεκριμένο χώρο εργασίας η συγκεκριμένη μέρα είναι εργάσιμη. Εκτιμούμε ότι είναι διοικητική απόλυση ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Και δεδομένου ότι στο τμήμα της υπήρχε αρκετή κινητικότητα απεργιακή το τελευταίο διάστημα, η εταιρεία αποφάσισε να κόψει ένα κεφάλι για να μπορέσει να παραδειγματίσει και τους υπόλοιπους, να τρομοκρατήσει για να μπορέσει να κρατήσει τα κεφάλια των εργαζομένων σκυμμένα. Ζητάμε λοιπόν να επαναπροσληφθεί η συνάδελφος. Επίσης, πρέπει να επισημάνουμε ότι πρόκειται για εταιρεία στην οποία υπάρχει αρκετή εντατικοποίηση και πίεση. Μάλιστα, είχαμε το προηγούμενο διάστημα αποχώρηση, παρέτηση δύο συναδελφισσών από εδώ, λόγω του burnout που έπαθαν από την εντατικοποίηση της εργασίας. Μιλάμε δηλαδή για πιεστικές άσχημες συνθήκες εργασίας. Και κατά συνέπεια, ζητάμε να επιστρέψει η συναδέλφισσα στη δουλειά. Και μεταξύ αυτών, ζητάμε και αυξήσεις στους μισθούς και προσλήψεις προσωπικού όπου χρειάζεται, σε όποιο project χρειάζεται, προκειμένου να δουλεύουν οι εργαζόμενοι με πιο ανθρώπινους ρυθμούς.